Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο. Τι χρώμα θα δώσουμε στο φίδι? Τι χρώμα? Κάθε κοπέλα έχει διαφορετικό χρώμα φρυδιού. Το πιο σημαντικό είναι όταν δοκιμάσετε τα μολύβια που θα σας δείξουν στα καταστήματα που θα πάτε να διαλέξετε, να βάλετε το μολυβάκι στο φρύδι σας μέσα στο τριχωτό του φρυδιού και να βγείτε έξω για να το δείτε σε κάποιο δρυφτάκι. Γιατί συνήθως μέσα με τα φώτα το βλέπουμε να είναι ίδιο και όταν βγαίνουμε έξω τα περισσότερα μολυβάκια αφήνουν αποτέλεσμα που κοκκινίζει και φαίνεται μεγάλη διαφορά, δεν είναι ωραίο. Διαλέγουμε λοιπόν το χρώμα μας σωστά και το βλέπουμε σε εξωτερικό φως για να δούμε αν είναι ακριβώς ίδιο χρώμα με τα φρύδια μας. Παίρνετε λοιπόν ένα παλιό βουρτσάκι μάσκαρα, το πλένετε για να είναι καθαρό και χτενίζετε το φρύδι σας προς τα πάνω. Έτσι θα δείτε που υπάρχει μέσα στο φρύδι κενό. Εγώ θα φτιάξω εδώ το ένα φρύδι της Μικαέλλας. Βάφουμε λοιπόν προσεκτικά, αφού το έχουμε χτενίσει προς τα πάνω. Όπου βλέπουμε κενό, όπου βλέπουμε λοιπόν, συμπληρώνουμε μολύβι, έτσι. Ακριβώς. Εγώ πάντα προσπαθώ να φέρω τα δύο φρύδια κοντά το ένα στο σχήμα του άλλου, ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αν και δεν μπορούμε ποτέ να το πετύχουμε απόλυτα. Καλά, κατά προσέγγιση. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το βάφετε πάρα πολύ απαλά και χτενίζετε κατά τη διάρκεια, χτενίζετε συνέχεια ώστε να απλώνετε το μολύβι. Γιατί αν αφήσει μία γραμμή, φαίνεται σαν ψεύτικο το φρύδι μας. Χτενίζουμε συνέχεια ώστε να απλωθεί πολύ πάνω, καλά το μολύβι. Μείνει. Πάντα προς τα πάνω, στην αρχή. Αφού έχουμε καλύψει όλα τα κενά, λοιπόν, εγώ θα τις το μακρύνω και λίγο στο πίσω μέρος που θα έπρεπε να είναι πιο μακρύ. Αφού έχουμε καλύψει όλα τα κενά, κάνουμε το ίδιο πράγμα χτενίζοντας προς τα κάτω αυτή τη φορά. Βλέπετε, εμφανίζονται καινούργια κενά στην πάνω πλευρά του ματιού. Έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ακριβώς. Να πω και άλλο ένα σημαντικό tip. Πρέπει να βάφουν τα φρύδια τους οι κοπέλες που μας παρακολουθούν. Πάντα να βάζετε το μολύβι σε πολύ πολύ καθαρό δέρμα. Αν ξυπνήσετε το πρωί, βάλετε την κρέμα σας και αποφασίσετε να βάψετε τα φρύδια σας το απόγευμα που υπάρχει λιπαρότητα, το φρύδι μας δεν μπορούμε να το βάψουμε αχνά με το μολυβάκι, γιατί το μολύβι δεν γράφει. Αναγκαζόμαστε να το πατήσουμε και κάνει η γραμμή πολύ έντονη. Σε καθαρό δέρμα, ίσα που το ακουμπάμε και κάνει πολύ αχνή γραμμή. Σαν να έχουμε χρησιμοποιήσει μια ελαφριά σκιά. Που όμως με το μολυβάκι είναι και πολύ πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο το μολύβι από τη σκιά, ναι. Υπάρχουν βέβαια και προϊόντα, καινούργια προϊόντα που είναι σαν, σαν μάσκαρα ουσιαστικά φρυδιών. Αυτά και σταθεροποιούν κιόλας το φρύδι. Ναι, σταθεροποιούν και το φρύδι. Απλά καμιά φορά βγάζει λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα. Οπότε αναγκαστικά. Άρα σε ό,τι και αν χρησιμοποιήσουμε, το πρώτο πρέπει να κοιτάμε το χρώμα. Ναι. Χτενίζουμε λοιπόν προς τα πάνω. Ωραία. Το φρύδι μας είναι έτοιμο. Τώρα, κάποιες κοπέλες έχουν πολύ ατίθασα φρύδια. Στα ατίθασα φρύδια μπορείτε να βάλετε λίγη λακ, ας πούμε στο πινελάκι σας. Ρίχνουμε λίγη λακ από μακριά. Ακριβώς έτσι. Στεγνώνει λιγάκι η λακ μας και μετά περνάμε το φρύδι μας από πάνω. Είναι το ίδιο με το να χρησιμοποιήσετε μία διάφανη μάσκαρα φρυδιών. Αφήνει το ίδιο αποτέλεσμα. Απλά καμιά φορά τα φρύδια μας είναι πολύ ατίθασα. Θα πω στις κοπέλες που έχουν πολύ ατίθασα φρύδια. Όταν βγαίνουν από το μπάνιο και τα φρύδια μας είναι ακόμη βρεγμένα, να τα χτενίζουν λίγο με μια παλιά δοντόβουρτσα. Ναι. Επιμένουμε σε αυτό. Όσο πιο πολύ καιρό το κάνετε, τόσο πιο πολύ θα αντιθασευτούν τα φρύδια σας. Δηλαδή, βοηθάει πολύ. Και μετά εννοείται στο μακιγιάζ. Ισμήνει για τις κοπέλες που βγάζουν τελείως τα φρύδια τους και κάνουν σαν τατού το μακιγιάζ των φρυδιών. Λεπτό, πολύ λεπτό. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά. Εμένα μου αρέσουν οι κοπέλες που έχουν έντονα φρύδια. Πρέπει να το αφήσουν λίγο καιρό εντελώς αύγαλτο αρχικά και μετά να ακολουθήσουν το μυστικό με το μολύβι που είπαμε για να με τον καιρό το φρύδι θα πυκνώσει ουσιαστικά πάλι, και θα μπορέσουν να φτιάξουν το σχήμα που θέλουν. Άρα λοιπόν ένα έντονο φρύδι μας δίνει και ένα έντονο βλέμμα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού. Νομίζω ότι οι κοπέλες πρέπει να έχουν έντονα φρύδια. Ωραία.